Με την ακρίβεια και την οικονομική δυσχέρεια να σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό μικρομεσαίων νοικοκυριών, εργαζόμενοι γονείς βρεφών και νηπίων στα Χανιά αγωνιούν για την εξασφάλιση μιας θέσης για το παιδί τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. Από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.064, αριθμός που αποτυπώνει τις αυξανόμενες ανάγκες. Θεωρώ ότι εξυπηρετούμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τα παιδιά αντίστοιχα. Φυσικά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, το γνωρίζουμε και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην πρώτη φάση των αιτήσεων διαπιστώθηκαν λάθη σε ποσοστό 80%. Από τις 1.064 αιτήσεις, μόνο 247 ήταν πλήρεις, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τους φακέλους τους. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε στις 31 Πέμπτου με την κατάθεση ηλεκτρονικά των φακέλων των αιτήσεων από τους γονείς. Από σήμερα 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 13 Σεπτέμβρη του 2022 θα μπορούν οι γονείς να καταθέτουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΙΠ του Δήμου Χανίων οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόλις 186. Από αυτές οι 168 αφορούν σε προνήπια και οι 18 σε βρέφη. Αυτές είναι οι θέσεις που μιλάμε σήμερα. Από τις 1.000 αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν οι 186. Όμως θέλω να καταστήσω γνωστό και σαφές ότι πολλοί γονείς οι οποίοι καταθέτουν αιτήσεις τώρα καταθέτουν και μέσω ΕΣΠΑ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση βάουτσερ που εξασφαλίζει εισαγωγή σε δημοτικούς ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο. Τελικά αποτελέσματα δεν θα ανακοινωθούν πριν την ανακοίνωση της ΕΤΑ. Έτσι, όσοι γονείς δεν δουν τους κωδικούς τους στα τελικά αποτελέσματα του ΔΟΚΙΠ μπορούν να ελπίζουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Στόχος του Δήμου Χανίων είναι να καλυφθούν οι ανάγκες για την πλειονότητα των βρεφών και νηπίων. Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται συνολικά δύο προγράμματα. Αυτό της εναρμόνισης που αφορά 467 θέσεις, 59 βρεφών και 408 νηπίων και αυτό της οικονομικής στήριξης που αφορά σε 63 θέσεις, 56 νηπίων και 7 βρεφών. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο στις δομές του ΔΟΚΙΠ θα προσθεθεί και ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή του Κουμπέ, ενισχύοντας σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.